Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες συλλήψεις για Πιάτσικο στα Καμένα του Μαραθώνα. Αποκαρδιωτική εικόνα των καμένων εκτάσεων από τον drone του Star. Ανατείναξαν και τρίτη γέφυρα οι Ουκρανοί σε ρωσικό έδαφος. Οι πρώτες εικόνες από κέντρο κράτησης Ρώσων εχμαλώτων. Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας που κόβει την ανάσα. Πέντε Ρωμά με ρόπαλα λίστεψαν οικογένεια με μωρό. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το ξαφνικό φθινόπωρο στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Θοδωρής Κολυδάς θα μας πει πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία, ποιες περιοχές και ποια νησιά θα επηρεάσει. Προηγουμένως όμως θα προβάλλουμε πρωτοφανείς εικόνες για μέσα Αυγούστου. Στα Γιάννενα ξυλώθηκαν στέγες και πλημμύρισαν σπίτια. Χωριά της Πέλας έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ είχαμε ζημιές και σε καλλιέργεια στην Κοζάνη. Το 112 ήχησε σε Ηγουμενίτσα, Πάτρα και Κέρκυρα. Άνοιξαν οι ουρανοί στα Γιάννενα χθες το απόγευμα. Στο Βοτανικό αποκολλήθηκε στέγη την ώρα της φοδρής κακοκαιρίας που κατέληξε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στο οδόστρωμα και από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς. Χάλασε ο Λέβητας, χάλασε το αυτοκίνητο, πλημμύρισε το σπίτι. Θέλετε κι άλλα? Επιτρέπεται μέσα στα Γιάννενα και να πλημμυρίζουν σε αυτή την κατάσταση τα σπίτια? Ντροπή. Το 112 ήχησε σε Ηγουμενίτσα, Πάτρα και Κέρκυρα για έντονα καιρικά φαινόμενα. Με τα χέρια υπάλληλοι του Δήμου και κάτοικοι στα Γιάννενα απομάκρυναν φύλλα και σκουπίδια από τα φρεάτια. Έχουν έρθει ποτέ να καθαρίσουν τα φρεάτια, βγαίνουμε εμείς εδώ που έχουμε τα σπίτια για να καθαρίσουμε τα φρεάτια. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ακόμα και σε κεντρικά σημεία της πόλης, με τους οδηγούς είτε να κινητοποιούνται είτε να κάνουν αναστροφή. Πλημμύρισαν τα φρεάτια και αναγκαστικά κλείσανε τους δρόμους γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν ούτε τα αυτοκίνητα. Στην Κέρκυρα η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα με πτήσεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας με καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων. Και στη Βόρεια Ελλάδα η κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα. Στην Ερμοπία Πέλλας δεκάδες χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα αφού η βροχή και οι κεραυνοί προκάλεσαν βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Βέρεια, Κιλκής, Γιαννιτσά, εν μέσω καλοκαιριού δέχτηκαν μεγάλες ποσότητες νερού από την ισχυρή βροχόπτωση. Στην Κοζάνη, μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν από το χαλάζι στις καλλιέργειες στην περιοχή του Καλονερίου. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, χτυπάει καμπανάκι για τον καιρό, επισημαίνοντας πως από τις 44 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες, τουλάχιστον 10 προκλήθηκαν από κεραυνούς. Επειδή τις επόμενες ημέρες αναμένονται καιρικά φαινόμενα με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, η αστάθεια του καιρού έριξε σήμερα τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος έδειξε 32 βαθμούς Κελσίου, στη Φλόρνα 18, στην Καβάλα και στη Χίο 30, στο Καρπενήσι 28, στη Ζήτσα Ιωαννίνων 27 και στο Μέτσοβο 22 βαθμούς Κελσίου.